Έχουμε τώρα έναν άγνωστο ο οποίος ληστεύει τράπεζες με χειροβομβίδα στα νότια προάστια. Ναι. Άλλο και τούτο, για πες μας. Και το κάνει κάθε πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Κάθε δεκαήμερο του πρώτου. Ναι, ναι, φαίνεται ότι έχει κάποιο μοτίβο ο συγκεκριμένος άντρας. Ναι. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2 ληστείες σε τράπεζες στα νότια προάστια. Ναι. Τι κάνει λοιπόν? Πηγαίνει, να πούμε ότι οι τράπεζες ήταν στο Παλαιό Φάληρο, η μία και στη Νέα Σμύρνη η άλλη. Ναι. Πηγαίνει λοιπόν. Ποιος εδώ είναι? Ναι, φοράει τη μάσκα, ναι, αυτή που είναι της προστασίας για τον κορονοϊό, φοράει και γάντια, πηγαίνει σε ένα εσωτερικό ATM, τσεκάρει το χώρο να δει εάν υπάρχουν μέσα security, που βρίσκονται τα security, τι ακριβώς γίνεται, και στη συνέχεια πηγαίνει μπροστά από τον κησέ που είναι ο υπάλληλος, βγάζει τη χειροβομβίδα, λέει ότι θα τραβήξει την περώνη, ζητάει τα χρήματα. Φυσικά, στο φόβο ότι θα γίνει έκρηξη μέσα στην τράπεζα και θα σκοτωθούν όλοι, δίνουν τα χρήματα και βγαίνει σαν κύριος και φεύγει με τα πόδια. Και από ό,τι φαίνεται, έχει μία περιοδικότητα και χτυπάει κάθε φορά, είναι το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Καλά. Το περιμένω για αυτό το μήνα. Ναι. Α, αυτό ρε Φίλιππε, δεν είναι και δύσκολο, ναι, να το καταλάβει κανείς. Ναι, είναι φορτωμένες οι τράπεζες αυτές τις μέρες. Βραλευθώ ότι οι τράπεζες δεν έχουν μέσα. Ναι, έλαντε. Δεν έχουν λεφτά. Έλαντε. Ό,τι έχουν. Όχι, δεν υπάρχουν χρήματα στις τράπεζες. Στα καταστήματα, δηλαδή, αν κάποιος έχει μία εταιρεία, ναι, και θέλει να σηκώσει 5.000 ευρώ για μία εταιρεία. Ναι. Θα πρέπει να έχει πάρει την προηγούμενη μέρα τηλέφωνο στην τράπεζα, να έχει παραγγείλει τα 5.000 ευρώ. Πώς? Βεβαίως, έτσι γίνεται. Α, δεν το ξέρω, συγγνώμη. Με παραγγελία πας πλέον για να σηκώσεις ποσά, σου ξαναλέω 5.000 ευρώ μια εταιρεία. Ναι. Που είναι λεφτά της. Και χρειάζεται. Θα πρέπει να κάνει παραγγελία και να περάσει το ανακριτικό της τράπεζας για ποιο λόγο σηκώνουν τα λεφτά. Πώς? Αυτό που ακούσατε. Από, είναι, σου λέω, από 5.000 και πάνω υπάρχει ανάκριση της τράπεζας για ποιο λόγο της σηκώνουν τα χρήματα. Και τι τα θέλει τα χρήματα. Και όταν κάνεις τακτικές αναλήψεις των χρημάτων σου, σου λέει φέρτε έγγραφα που πιστοποιούν για ποιο λόγο τις συναλλαγές κάνατε, oh, και σου σφραγίζουν τον λογαριασμό. Φτάσαμε σε αυτό το υπέροχο σημείο. Ακούστε τα δικά σας τράπεζες λοιπόν. Μάλιστα. Τα λεφτά τα δικά σας. Ποιος κάνει κουμάντο σε ποιον λεφτά. Σηκώνεις χρήματα το λογαριασμό σου για το ATM. Άμα πας στο γκεσέ και τραβάς τα λεφτά, περνάς το ανακριτικό για ποιο λόγο ζητάς τα χρήματα σου, που είναι δικά σου, και σου ζητάνε μετά πιστοποιήσεις για τους λογαριασμούς σου και τα μπουρουμπουρουμπουρου, και μέχρι να τα πας όλα αυτά, σου έχουν μπλοκάρει το τραπεζικό σου λογαριασμό. Και δεν μπορείς να κινηθείς. Στον μπλοκάρουν μέχρι να τους πας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επειδή σήκωσες και έκανες ανάληψη των δικών σου χρημάτων. Εκεί καταντήσαμε. Αυτό πώς λέγεται? Capital control στην καλύτερη. Πώς λέγεται? Δεν θέλω να και το κάνουν όλες οι τράπεζες. Και την ενδιαφέρει την τράπεζα, θα κάνω εγώ με τα χρήματά. Δεν θέλω. Έχουμε καταγγελίες άπειρες για την Εθνική Τράπεζα. Άπειρες καταγγελίες. Σου λένε, φέρε εδώ δικαιολογητικά γιατί σήκωσε, πήρες τα λεφτά σου. Τι τα έκανες, πού τα πήγες. Και φυσικά. Γιατί, τι έγινε. Στον Κισέ έμαθα, δεν το γνώριζα, αλλά έγινε καθεστώς σε όλες τις τράπεζες ότι δεν γίνεται συναλλαγή κάτω των 400 ευρώ. Βέβαια, έτσι είναι. Τώρα το μάθανε αυτό και καιρό. Ναι, το μάθα πριν από λίγο. Τίποτα. Σας κάνω κουμάντο για τα δικά σας λεφτά. Πού τα πας. Γιατί τα σήκωσες, τι τα θέλεις, πού τα βρήκες. Ο πλήρη έλεγχος για τα δικά σας χρήματα, για τα δικά σας χρήματα. Βέβαια να πούμε ότι στην Κιβωτό π.χ. δεν γινόταν αυτός ο έλεγχος, που τα σηκώνουν, που τα πάνε. Α, στην Κιβωτό δεν γινόταν, γιατί, γιατί γινόταν τα λαβέρια.